σκάφος μια φορά. Στα κύματα ψάχνω να βρω τη χαρά. Εσένα ξανά τον Ποσειδώνα συναντώ και τον ρωτώ. Ποσειδώνα, πες με εσύ, μόνο εσύ που είναι κρυμμένη θησαυρή της καρδιάς μου, η θησαυρή. Κάνε τα κύματα απαλά να ψάξω να βρω. Να βρω τη χαρά. Ποσειδώνα, πες με εσύ, μόνο εσύ που είναι κρυμμένη θησαυρή της καρδιάς μου, θησαυρή. Κάνε τα κύματα απαλά να ψάξω. Δούμε λοιπόν τι μας βρήκε ο ψηλός. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτός δεν μας κάνει. Αυτός όχι. Σίγουρα δεν είναι αυτός. Αυτός όμως. Αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Ω. Μάλιστα. Δεν άλλαξες και πολύ, κύριε Νάσο. Είναι από καλύτερα Αθανάσια Μαρκάτε, όπως είναι το πραγματικό σου όνομα. Εγώ πάντως σε βρίσκω πιο γοητευτικό από ό,τι ήσουν στα νιάτα σου. Λοιπόν, όνομα Αθανάσιος, επώνυμα Μαρκάτος, όνομα πατρός Παναγιώτης, όνομα μητέρας Σοφίας, γεννημένος το 1948, μάλιστα, στην Καβάλη. Για να δούμε λοιπόν, ύψος 1,76, χρώμα ματιών, καστανά, χριστιανός ορθόδοξος. Εντάξει, αυτά τα στοιχεία σου μια χαρά είναι.
αλογοποινικό μητρό. Ας το ψάξουμε γι' αυτό. Ω. Μάλιστα. Αθανάσιος Μαρκάτος, λοιπόν. Ποινικό μητρό, καθαρό. Πρόβλημα με την αστυνομία, κανένα. Τι ακριβώς συμβαίνει και σε ψάχνει τόσο πολύ το κορίτσι αυτό? Κάτι άλλο συμβαίνει που είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Η δική μου ιδιαίσθηση ποτέ σχεδόν δεν πέφτει έξω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Σε παρακαλώ. Κλείνω. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Έρχεται η γυναίκα μου. Αχ, Νάσο, να ξέρεις τι βρήκα. Σε να μιλείς, Νάσο. Κοίτα, θυμάσαι εδώ. Που πήγατε με το φίλο σου για ψέρεμα. Ήταν τόσο όμορφη η ζωή τότε. Ήταν όλα τόσο όμορφα τότε και η ζωή μας χαμογελούσε. Όμως, πάρτες από εδώ, δεν τις αντέχω, δεν μπορώ να τις βλέπω. Καλά. Μη σωρίζεσαι. Έλα, εντάξει, θα τις πάρω όλα. Θυμάσαι, ναι. Δες, πηγαίνετε για ψάρεμα. Καλά, τε, μην κάνεις έτσι. Κοίταξε. Άρα, γιατί είναι αυτό που κάνει? Χάθηκε από τότε. Καλά, εντάξει. Άτε. Πάνω σου φέρω κάτι να πιείς. Όλα χάθηκαν. Όλα. Λες και μια βαριά κατάρα μας έχει ζώσει και μας τυρανάει και μας κόβει κομμάτια από το κορμί μας. Απ' την ψυχή μας. Θέλω όλα να χαθούν, να εξαφανιστούν, να σβήσουν από την μνήμη μας. Δεν θέλω να θυμάμαι τίποτε πια. Τίποτε. Τίποτε. Ποιος ξέρει, η δική μου μάγισσα. Που με μαγεύει με το χαμόγελό τη, με το κοίταγμά τη, με το αυτό, πιο αυτό. Αχ, καλά τα λες, αλλά νομίζω ότι σημαντικά που θα φέρνω μόνο σε σένα, γιατί οι δικές μου σκέψεις δεν φέρνουν με το μυαλό μου. Άφησε με τότε να σας πάρω. Μακάρι να γινόταν, εσύ καλά να μας. Να σε κεράσω ένα καφέ να μου πεις αυτές τις άσχημες σκέψεις που σε απασχολούν.
Παναγιώτη μου, μια άλλη φορά, γιατί έχω αρκετές δουλειές τώρα. Τουλάχιστον να σου δώσω το τηλέφωνό μου. Αν τηλεφωνείς, θα τα πούμε κάποιο βράδυ. Περίμενε μισό λεπτό. Ορίστε. Μπορείς να μου τηλεφωνήσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργη μου. Χάρηκα που σε είδα. Καλή σου μέρα. Πότε θέλετε. Θέλετε να φωτογραφείο σας. Ναι. Μπορείς αύριο να παράσεις το γραφείο. Ναι, φυσικά. Θα σε περιμένω. Εντάξει, κύριε Αντιγόνη, εντάξει. Γεια σας. Μόλις τελειώσει τη δουλειά. Τι έγινε? Είσαι χαρούμενη, μου φαίνεται. Αυτή η detective. Τι έγινε? Τον βρήκε τελικά το φίλο του μπαμπά μου. Άντε, επιτέλους. Λοιπόν, υπόθεση σηκώνει κέρασμα. Έχουμε ραντεβού στο καφέ Ερικό. Να τα πούμε από κοντά, εντάξει? Λοιπόν, κλείσε, εντάξει, έρχομαι από εκεί. Τα λέμε, έλα, γιαγιά. Φιλάκια.
πάπα, ποιος είναι αυτός? Ας πούμε κάποιος που αρχίζει να μου αρέσει. Α, δεν μας τα έλεγες αυτά. Για πες μου. Πού, πότε και πώς το γνώρισες? Θα σου πω, αλλά μη φωνάζεις. Άκου λοιπόν. Η μοίρα μας ενώνει όλο και περισσότερο. Δεν ξέρω αν είσαι πίσω αυτό ή η πλανήτη του νόμου του πίσω από τις πλάτες μας. Τι να πω, μπορεί να είναι και έτσι, κανείς δεν ξέρει. Ό,τι πάντως και να είναι, ας είναι για και καλό, γιατί η Αθηνά το αξίζει πραγματικά. Στη δουλειά μας. Στη δουλειά μας. Χάρια. Θέλεις να σου φέρω κάτι πριν φύγω? Δεν θέλω να μου παίρνεις εδώ τηλέφωνο. Στο έχω πει τόσες φορές. Δεν θα το καταλάβεις αυτό το ανακοινώσω. Σταμάτα να φωνάζεις. Σταμάτα λοιπόν. Άκουσε τι θα σου πω. Αυτά δεν λέγονται στο τηλέφωνο. Θα έρθω από εκεί πέρα να τα συζητήσω. Θα έρθω από εκεί, ναι, ναι. Το κατάλαβες? Λοιπόν, περίμενε, με έρχομαι. Άντε. Τα λέμε.
αυτό κι αν δεν είναι έκπληξη. Όλα τα περίμενα από σένα, κύριε Νάσο. Αλλά κι αυτό... Τελικά η διέστησή μου δεν βγαίνει ποτέ λανθασμένη. Μήπως τελικά βιάστηκα να καλέσω Δημητρή στο γραφείο μου. Για να δούμε τώρα, κύριε Νάσο. Πόσους άσους το βγάλεις ακόμη από το μανίκι σου. Κρατάς καλά κρυμμένα τα μυστικά σου, έτσι. Πέρασε σήμερα, αγάπη. Καλά. Τα γνωστά εδώ, πισίνα, πολλάκια. Μια. Είσαι εδώ πέρα. Δουλειάς, κοπέλα μου, δουλειάς. Πώς πήγαινε. Καλά. Σε βλέπω λίγο κρυμμένο. Ναι, είμαι. Συνεργάζει. Όχι, μαζί σου. Μπαμπά, δεν ήξερα ότι είσαι τόση εκλεκτή παρέα γύρω σου. Άστα τώρα αυτά.
Και πες μου πού θα βρω το υπόλοιπο κομμάτι του χάρτη. Μα σου είπα ήδη ότι δεν ξέρω πού βρίσκεται. Τι με κάνεις να μετανιώσω για τα όσα ήδη σου έχω πει. Εδώ είναι η θάλασσα. Πήγαινε, βούτα και βρες το θησαυρό. Μη μου μιλάς εμένα έτσι. Άκουσε Κώστα. Εμένα τα όπλα σου δεν με τρομάζουν, είναι τα παλικάράκια που έχεις γύρω σου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να ψάξεις να βρεις μια ώρα νύτερα το θησαυρό και να εξαφανιστείς το ταχύτερο από τη ζωή μου. Κατάλαβες τι σου λέω, μωρέ. Να εξαφανιστείς από τη ζωή μου. Συνεννοηθήκαμε. Τις καρδιάς μου θησαυρήκανε τα κύματα παλά. Να ψάξω να